desgracias, estas mil historias de tsunami. Το τσουνάμι είναι θαλάσσιο φαινόμενο. Δημιουργείται από την απότομη μετατόπιση μεγάλων ποσοτήτων νερών μέσα στο βυθό της θάλασσας. Εκδηλώνεται ως κύματα, τα οποία όταν το τσουνάμι βρίσκεται στο κέντρο της δημιουργίας του, τέλος πάντων, είναι μικρά κύματα σε μήκος, αλλά έχουν πολύ μεγάλη ταχύτητα και πλέουν προς όλες τις κατευθύνσεις, τέλος πάντων. Και όσο πλησιάζουν στις ακτές, συμπιέζονται και χάνουν ταχύτητα αυτά τα κύματα και εξαιτίας του ότι χάνουν ταχύτητα παίρνουν ύψος. Μεγαλώνει το ύψος τους και γι' αυτό γίνονται καταστρεπτικά στις ακτές. Μπορούν να δημιουργηθούν από ηφαιστειακή έκρηξη στο βάθος της θάλασσας ή από κατάρρευση βουνοπλαγιάς πάλι ή ηφαιστείου ή από ρήψη ουράνιου σώματος στη θάλασσα. Έχουν ενδιαφέρον τεράστια ποσά ενέργειας. Έχουν μεγάλο βάθος και όπως φαίνεται εδώ πέρα, γίνεται ο σεισμός στο δεύτερο τετραγωνάκι. Γίνεται ο σεισμός και γίνεται κατακόρυφη. Πέφτει κατακόρυφα το έδαφος και αυτό δημιουργεί ένα ύψος των κυμάτων και μετά ανεβαίνει απότομα αυτό το μέρος που κατέβηκε και έτσι δημιουργούνται τα κύματα και ψηλώνουν και αυτό μετά δημιουργεί πολλά κύματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ταχύτητα και είναι πολύ καταστρεπτικά όταν φτάσουν στις ακτές, αλλά οι θαλάσσιες υποδομές που βρίσκονται στην επιφάνεια της θάλασσας δεν παθαίνουν τίποτα, διότι το ύψος των κυμάτων δεν είναι μεγάλο στη θάλασσα. Τώρα, μερικά από τα πιο καταστροφικά τσουνάμι στην ιστορία της γης ήταν το Κρακατόα το 1883, που δημιουργήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα. Και το τσουνάμι που δημιουργήθηκε είχε ύψος 30 με 40 μέτρα. Μετά είναι στην Ινδονησία το 2004. Είναι το τσουνάμι που είχε τους περισσότερους νεκρούς. Δημιουργήθηκε από σεισμό 9 ρίχτερ και έφτασε τα 10 με 15 μέτρα. Και πιο πρόσφατα έγινε στην Ιαπωνία το 2011 ένα τσουνάμι. Δημιουργήθηκε από σεισμό 9 ρίχτερ, έφτασε ως ύψος στα 10 μέτρα και στήχησε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους. Αυτά έκανα. Α, ναι, και ένα βίντεο που βρήκα.
pelo escada da sua festa. Bora, táxi. É, que vocês... Né, fora, fora, né, então, tô com isso, mas fora. Λοιπόν, για ένα λεπτό να ξεκινήσουμε πάλι να κάνετε ερωτήσεις ό,τι θέλετε να σας απαντάει. Λοιπόν, θα πεις τώρα ότι...